Οι δυνάμεις πασπουδαστικής είμαστε πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων από το 2019. Από την πρώτη αρχή, από την αρχή κάθε χρονιάς, επιδιώκουμε να βρισκόμαστε με το σύνολο των φοιτητών που αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, που έχουμε τις ίδιες ανάγκες και ανησυχίες, να οργανώνουμε τις διεκδικήσεις μας από τα τμήματα, την Βρετανία, την ίδια την κυβέρνηση, όποια και αν αυτή είναι κάθε φορά. Όσοι δεν είμαστε από τα Γιάννενα, με το καλημέρα σας, μας ζητείτε από εμάς και τις οικογένειές μας να εξασφαλίσουμε χιλιάδες ευρώ προκειμένου να βρούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι, με τα ενοίκια να έχουν φτάσει σχεδόν στα ίσα με τους πενιχρούς μισθούς των γονιών μας. Δεν είμαστε λίγοι αυτοί που αναγκαζόμαστε να βρούμε δουλειά από την πρώτη κιόλας μέρα των σπουδών μας για να ελαφρύνουμε τις οικογένειές μας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που γυρίζουν νωρίτερα στις πόλεις τους και πηγαίνουν σε αυτές μόνο και μόνο για να δίνουν μαθήματα, και πολλοί άλλοι δηλώνουν σχολές στην πόλη τους ανεξάρτητα με το αν τους αρέσει το αντικείμενο σπουδών τους ή ξαναδίνουν πανελλήνιες για να μην φύγουν το πατρικό τους. Με άλλα λόγια, έχουν καταντήσει τις σπουδές μας είδος πολυτελείας για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Σε όλα αυτά που διεκδικούμε, βρίσκουμε πάντα την ίδια απάντηση. Δεν υπάρχουν λεφτά για νέες φοιτητικές εστίες, δεν υπάρχουν λεφτά για φθηνές και ασφαλείς μεταφορές, δεν υπάρχουν λεφτά. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Μέσα στο πανεπιστήμιο μας ρίει άφθονο χρήμα που έχει κατεύθυνση μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, μακριά από την επιστήμη που θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερους όρους ζωής για το λαό και τα παιδιά του. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στο τμήμα μου, όποιος θέλει να συνεχίσει με μεταπτυχιακό στη θεωρητική φυσική, δεν υπάρχει ευρώ χρηματοδότησης, ενώ για τα δολοφονικά σχέδια και προγράμματα του ΝΑΤΟ, τα χρήματα πάνε και έρχονται. Δεν υπάρχει ούτε ευρώ χρηματοδότησης για να ξεχρηστούν τα μέταπειρα ασφάλεια στο πανεπιστήμιο, που για παράδειγμα πέρσι πήγαμε να κάνουμε ζωντανή μέσα στις φοιτητικές εστίες, αλλά υπάρχει κονδύλι για φιέστες διαφήμισης του πανεπιστημίου στο εξωτερικό για να κάνει business. Ακόμα και από τα ίδια τα πτυχία μας αφαιρούν βασικές γνώσεις, και είναι τραγικό, για παράδειγμα, που οι συμφοιτητές μας στην ιατρική να μην έχουν βασικό μάθημα τις πρώτες βοήθειες, και αντί να αρκεί το πτυχίο τους για αυτή τη βασική γνώση, να χρειάζεται να πληρώνουν μετά πιστοποίηση. Όλα αυτά και άλλα πολλά που μπορούμε να πούμε δημιουργούν και δυσαρέσκεια και οργή στην πλειοψηφία των φοιτητών, ανεξάρτητα από το αν αυτή και πώς κάθε φορά εκφράζεται. Το έγκλημα στα ΤΕΜΠ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, που μέσα σε μια στιγμή χιλιάδες φοιτητές εξέφρασαν την οργή τους στην κυβερνητική πολιτική, έκαναν σύνθημά τους το «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», που διαπερνά κάθε πλευρά της ζωής μας. Πλέον είναι πιο εύκολο για τον καθένα να καταλάβει ότι για να κερδίσουμε τις ζωές που μας αξίζουν, χρειάζεται κάποιοι να χάσουν τα κέρδη και τον ύπνο τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τους φοιτητικούς μας συλλόγους, στο πλάι του Εργατικού Κέντρου Ιαννίνων, στους αγώνες των σωματείων μαζί με τους γονείς μας, τις οικογένειές μας, δυναμώνουμε κι εμείς και προετοιμαζόμαστε για όλες τις συνθήκες που θα ακολουθήσουν.